Γκεβάρα. Α, ήρθε. Και ήρθε ο Δήμητρος Κωστόπουλος. Όταν τρως δεν μιλάς, μπράβο. Και όταν μιλάς, δεν τρως. Οκ. Λοιπόν, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, παιδιά. Παρακαλούμε. Δημιούργησε την αναστάτωση. Υπάρχουν και στάρ σε αυτό το πάνελ. Μα είσαι στάρ, να κάνουμε τώρα. Το έκανα επίτηδες, μπας και δεν έρθει πάλι και τα λοιπά. Είμαι πουθενά αλλού. Λοιπόν, σήμερα μια ωραία μέρα, διότι σήμερα είναι απλώς Παρασκευή. Έτσι, Παρασκευή. Και θέλω να σας πω ότι είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι δεν κάνω για το πρωινό γιατί ξυπνάω να αργήσω. Είναι πτώμα συνέχεια το Σαββατοκύριακο. Το μόνο που κάνω είναι να κοιμάμαι. Δηλαδή πάω και να την περάσω καλά. Πάω να ένα μπάσκετ και το κάτω. Κοιμάμαι με 10 δεκατοκάρα. Εσύ κοιμάσαι, ρε. Εγώ κοιμάμαι. Δεν μπορώ. Κύριε Κυπάδη, δεν μπορώ. Κύριε Κυπάδη, εσύ και το Σάββατο δεν μπορώ. Δηλαδή κοιμάμαι μέχρι τη μία. Τι ώρα πας εκκλησία. Τι ώρα έχει εκκλησία, ρε Πέτρο, εγώ τι ώρα θέλω πάω. Όχι, ώρα αρχίζει. Δεν ξέρω. Κρατήστε μου λίγο. Κρατήστε μου λίγο, θα ρωτήσω. Θέλω να πάω στο Σεραφείο. Λίγο λειτουργία. Ήθελα να πάω την Κυριακή στην λειτουργία του Σεραφείου. Σεραφείο μόλι με δει, θα χάρη είχε χαρεί και ένα παλιότερα σε μια καλλιγραφίστρια. Μη σου δώσει άφηση αμαρτιών. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γκοφρέτε, αυτά που φάγατε είναι πάρα πολλέ γκοφρέτε. Σοκολάτα, πάλι κορίτσια σοκολάτα. Δεν υπάρχει σεξ ρεάκι σοκολάτα. Υποκατάστατο λέει. Συγκλονιστικό, αρρώστια. Εσύ τρώ. Εσύ τρώ σοκολάτα. Όταν δεν έχει κάνει σεξ ή μόλι κάνει σεξ. Εγώ και όταν και όταν δεν. Κατά τη διάρκεια δηλαδή τρώνε σου πια πάνω σοκολάτα. Λοιπόν, μετά θα έρθει. Σήμερα θα έχουμε έναν άνθρωπο. Η Χρύσα Έμα από το Σύριο που σπάει, που σπάει, τη Χρύσα Παπά, που σπάει το σπίτι της Έμας. Η σκύλα είναι η Έμα. Η Χρύσα Παπά είναι πολύ καλή. Είναι η αγαπημένη, η Μελίτα από την. Από τα μυστικά της Έμας. Μάλιστα. Επίσης θα έρθει η κυρία Εκμιετζόγλου, η οποία μας έχει κουφάνει. Πήγε, έκανε εκπληκτικά νούμερα που μαγειρεύει πολιτική κουζίνα. Την πόλη. Ωραία, και ωραία. Ζαλίστηκα εγώ με το τρέιλερ του Μέγκα. Το οποίο απάνω είδα ότι όλες οι λέξεις που χρησιμοποιώ, πέρα από τη λέξη Μα. Καταγείς. Είναι τουρκικές. Είναι απίστευτο. Δηλαδή απάνω βγαίνουν πράγματα τα οποία στα φαγητά μας σχεδόν όλες οι λέξεις είναι τουρκικές. Γιουβέτς κοκορέτσι βγήκε. Του γιουβέτς τι είναι. Του κουκουρέτσι τι είναι. Φαλιγιώτης που έχει πολλοί Κωνσταντινούπολη. Είναι αυτή η κλασική ατάκα που είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος εδώ ήταν κάτω κατέβηκε στον παγό πήγε. Καλό. Αμέσως μετά θα έχουμε Νικοπολίδη και Μπασινά. Όχι, ρε παιδιά, όχι. Νικοπολίδη και Μπασινά, πρόσεχε. Μπασινά, ναι. Όχι αυτούς. Τις κυρίες. Τις κυρίες, γιατί είναι πιο να μας λένε δηλαδή, γιατί εμένα μου το είχε πει ο Νικοπολίδης. Πέφτει παντόφλα σπίτι. Λοιπόν. Μετά έρχεται. Μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε με έναν υπέροχο αστυνομικό. Έναν άνθρωπο πραγματικά ιστορία και ο οποίος βοηθάει αυτή τη στιγμή. Τολμάει να μιλάει με πτυρί. Δηλαδή το να δει αστυνομικό στην Ελλάδα να μιλάει με πιτσιρικάδες. Και μάλιστα ηλεκτρονικά δεν υπάρχει. Είναι ο Μανώλης Φαγιανάκης, ο οποίος έχει κάνει. Μια εκπληκτική δουλειά σε αυτό το πράγμα. Έχουν σωθεί άνθρωποι από αυτοκτονίες, έχουν σωθεί παιδιά από. Πώς τους λένε, από κακοποιήσεις. Από το διαδίκτυο. Και παρουσιάζονται διάφοροι σαν είναι γλυκούλιδες και τελικά από πίσω είναι. Για να πλοήγει στο διαδίκτυο και τι είναι η κίνδυνη μέσα εκεί. Αμέσως μετά θα έχουμε βέβαια να δούμε και τι θα γίνει και πάλι σήμερα στα κλεμμένα όνειρα, διότι η Ίδρυκα δεν λέγεται. Η Βικάρα. Θα μας πει το ζώδιο. Για τριήμερο, προσέχετε, γιατί το τριήμερο μετράει πιο πολύ από ό,τι μετράει της ημέρας. Έχουμε πρόβλεψη. Βλέπουμε μπροστά. Και ξεκινάμε βέβαια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος θα μας πει πόσο μπορεί να κρυώσουμε, γιατί μάλλον κρυώνουμε. Πολύ κρύο, παιδιά. Μέχρι την Κυριακή χαλάει καιρός και έχω δαγκώσει το τέτοιο μου, πώς το λένε. Την καρδιά μου. Την καρδιά μου σήμερα το πρωί με τη μηχανή, γιατί εδώ έπιασα τον Ουγγαρέζο στα μάγουλα και έμεινε ο Ουγγαρέζο εκεί πέρα. Δεν αφοράμε και κάτι. Λοιπόν, ξεκινάμε αυτό και αμέσως μετά στον Άκη. Πάμε σε ένα break και εδώ είμαστε.